Ποιες είναι οι προσδοκίες των ανθοπαραγωγών της Κρήτης με φόντο την σημερινή εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς ξέρουμε όλοι ότι στα ανθοπολία γενικότερα επικρατεί το αδιαχώρητο, πραγματικά το αδιαχώρητο. Υπάρχει μια τόνωση του κλάδου διαχρονικά κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ωστόσο, πάμε στους παραγωγούς. Από εκεί που ξεκινάει το λουλούδι. Την διανομή και την κατεύθυνσή του. Κύριος Γιάννης Γαϊτάνης, ανθοπαραγωγός και πρόεδρος βέβαια του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Ωστόσο, θα τοποθετηθεί κυρίως με την ιδιότητα του ανθοπαραγωγού. Κύριε Γαϊτάνη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Η μέρα είναι μέρα αγάπης και έρωτα που λένε. Και έρωτα. Και στο κομμάτι του τζίρου πώς πάτε? Θα δείξει η μέρα. Πιστεύω αυτή η μέρα πάντα τη θυμάται ο κόσμος. Και οι άντρες και οι γυναίκες δεν την ξεχνάνε αυτή τη μέρα. Και εντάξει, ίσως δεν πρέπει να είναι η μοναδική μέρα του χρόνου που πρέπει να θυμόμαστε την αγάπη, τον έρωτα. Και πρέπει να το θυμόμαστε όλο τον χρόνο. Αλλά ειδικά αυτή τη μέρα οι περισσότεροι δεν το ξεχνάνε, δεν το θυμούνται. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, φαντάζομαι κάποια τηλέφωνα έχετε κάνει, γνωρίζετε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί όλη η κατάσταση και η αγορά. Οι αρχικές προσδοκίες ποιες ήταν? Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Με τις συνθήκες τις σημερινές που υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι η προδοσία μας δεν ήταν υψηλής, δεν είχαμε πάλι ψηλά τον πύχη. Αλλά με τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι η μέρα πηγαίνει καλά και ότι υπάρχει κίνηση στα ανθοπολία, γιατί κακά τα ψέματα η μέρα είναι η μέρα του ανθοπολίου, είναι η μέρα του λουλουδιού. Όσο και να το κάνεις, ό,τι δώρο και να πας, ό,τι και να κάνεις την αγαπημένη σου ή στον άνθρωπο που αγαπάς, θα συνοδεύεται με ένα λουλούδι. Δεν είναι δυνατόν να του πας οτιδήποτε άλλο και να μην συνοδεύεται με ένα λουλούδι. Είναι καθιερωμένα αυτή τη μέρα. Κακά τα ψέματα. Στο κομμάτι τώρα των ελλείψεων, ξέρετε, γιατί βιώνουμε μία κρίση και εστιάζουμε και στα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι, που υπάρχουν ελλείψεις, θα έρθουν ελλείψεις. Στο κομμάτι των λουλουδιών, τι επικράτει? Αυτή την εποχή υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα λουλούδια και το ένα μεγάλο ποσοστό, να μην πω το 50% των κομμένων λουλουδιών που υπάρχουν και πολλούνται στην ανθοπολία, για να μην πω και πιο παραπάνω, είναι εισαγόμενο. Ναι. Είναι από Κένια, είναι από Αφρική, είναι από άλλες χώρες. Δυστυχώς, η τόπια αγορά αυτή τη μέρα δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει στην ανθοπολία. Δεν μπορεί να καλύψει, οπότε δηλαδή όχι, ίσως σε επαγγελματικό επίπεδο να είχαμε λήψη σήμερα. Ναι, όχι, σίγουρα. Καταρχάς, η παραγωγή της Κρήτης σε λουλούδια είναι πολύ μικρή, πολύ χαμηλή. Είμαστε όλοι και όλοι 10-15 στο παραγωγή, 20 στο παραγωγή. Δεν είμαστε παραπάνω σε όλη την Κρήτη. Έχουμε φτάσει από εκεί που είμαστε 100 αν το παραγωγή, εκεί που είμαστε 300-400 στρέμματα ανθοκομεία, έχουμε μειωθεί στο ίμιση, στα 100 στρέμματα. Έχετε επικεντρωθεί. Η παραγωγή στην Κρήτη στο λουλούδι είναι πολύ χαμηλά. Έχετε επικεντρωθεί, κύριε Γαϊτάνη, στην παραγωγή συγκεκριμένων λουλουδιών? Η παραγωγή των λουλουδιών στην Κρήτη είναι βασικά το χρυσάνθεμο, το τριαντάφυλλο. Ναι, είναι σε 4-5 είδη. Παράγονται όλα τα λουλούδια στην Κρήτη, αλλά σε πολύ χαμηλή ποσότητα. Είναι λίγα τα στρέμματα. Πιο μεγάλη παραγωγή υπάρχει τριαντάφυλλο και χρυσάνθεμο. Τα υπόλοιπα είδη λουλουκωμένου λουλουδιού είναι ελάχιστα που παράγονται στην Κρήτη. Μάλιστα. Και στο κομμάτι της ενίσχυσης που είχαμε κάνει τέτοια εποχή, πάλι μια συζήτηση από την πολιτεία. Με όλα αυτά που έχετε τραβήξει μέσα στην επιδημιολογική κρίση, φαντάζομαι με κλειστή την εστίαση, κλειστά τα καταστήματα, κατ' επέκταση σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο, δεν υπάρχει εξέλιξη. Και συνεχίζουμε να τραβάμε, γιατί δυστυχώς αυτό το πρόβλημα το οικονομικό που υπάρχει παγκοσμίως, αλλά και ειδικά στην Ελλάδα την εποχή, πάντα έχει αντίκτυπο στα είδη πολυτελείας, στα είδη του λουλουδιού, στα είδη τα οποία ο κόσμος λέει άστο αυτό προς το παρόν, να κάνουμε κάτι άλλο. Η κουλτούρα του Έλληνα δυστυχώς δεν ήταν η κουλτούρα του λουλουδιού. Και ίσως είναι μια μέρα η σημερινή που πρέπει να το θυμηθούμε αυτό. Να το θυμηθούμε, να πολύ, μην σωστά. Το πολύ σωστά. Να μην το ξεχάσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.